Γεια σας φίλοι μου, είπα να κάνω ένα βιντεάκι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη σχετικά με την αγάπη του νου και την αγάπη της καρδιάς. Τι θέλω να πω με αυτό, ποια είναι η αγάπη του νου και ποια είναι η αγάπη της καρδιάς. Η καρδιά του κέντρου μας, θα λέγαμε, η καρδιά στο κέντρο μας, έτσι, μιλάει για την πραγματική δόνησή μας, την πυρηνική δόνηση, αυτή που είναι η κατάσταση, θα λέγαμε. Το διανοητικό μας μιλάει για τα πακέτα ενέργειας τα οποία ο ένας δίνει στον άλλον. Άρα θα λέγαμε το μέτρο για την διανοητική αγάπη είναι η τιμή. Πόσα παίρνω, πόσα δίνω. Μια δικαιοσύνη ανάλογα την τιμή. Και η αγάπη λοιπόν αρχίζει και μετριέται με τιμές. Πόσα μου δίνεις για να σε αγαπάω. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι που είχαμε κάνει για τις σχέσεις, η καρδιά ή το κέντρο μας ή η δόνησή μας αρχίζει και μετράει, θα λέγαμε, συχνότητες και θα λέγαμε ότι είναι σε ποια δόνησή μας, σε τι κατάσταση. Η καρδιά λοιπόν ή το κέντρο μας ή ο εσωτερικός, θα λέγαμε, νους, αρχίζει και όταν λέει αγαπάω, σημαίνει ότι ομοιοκραδάζομαι, έχω την ίδια δόνηση, γιατί γνωρίζω, γιατί είμαι, όπως έχουμε ξανά αναφέρει. Άρα θα λέγαμε ότι η καρδιά, αυτός που αγαπάει με καρδιά, είναι αυτός που θέλει να φέρει τον άλλον σε εκείνη τη δόνηση, την οποία και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Ενώ η καρδιά του νου είναι εκείνη που κάποιος θα είναι ευχαριστημένος μόνο όταν έχει τα ίσα πακέτα. Είσαι τιμή, είσαι, δηλαδή είσαι λεφτά, είσαι πράξεις, το ίσο ή εκείνες που έχει φτιάξει εκείνος για την αγάπη, θα λέγαμε, που νομίζει ο νους του. Βλέπετε όμως τη διαφορά, ότι αν αυτά τα δύο δεν ομοιοκραδαστούν, δηλαδή διανοητικό και καρδιά, θα λέγαμε, ή αυτή η συγκίνηση που νιώθουμε μαζί με το διανοητικό μας και είναι αποκομμένα, η δικαιοσύνη του μυαλού με την αγάπη της καρδιάς δεν θα πηγαίνει μαζί. Άρα, επομένως, βλέπουμε τόσες φορές άνθρωποι πολλοί τι να κάνουν, να αγαπάνε με το νου και έτσι να μην φέρουν το ανάλογο αποτέλεσμα. Και ενώ κάνουν αυτές τις τιμές, θα λέγαμε, αυτές τις πράξεις ή αυτό το δώσιμο στον άλλον, δεν μπορούν να επιφέρουν την ίδια κατάσταση μεταξύ τους. Έτσι, λοιπόν, δεν έρχεται μια ισορροπία να ομοιοκραδαστούν. Και έτσι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε και αγαπάνε, θα λέγαμε, με το νου. Αγαπώντας με το νου, δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος πως είναι να ομοιοκραδάζει με τον άλλον. Δεν ανοίγει η καρδιά, θα λέγαμε. Δεν έχουν τα ίδια συναισθήματα. Δεν ανοίγει η ενσυναίσθηση. Έτσι λοιπόν, κάποιος που αγαπάει με την καρδιά, δεν τον νοιάζει με τι τρόπο θα έρθει η κατάσταση. Αρκεί θα έρθει η κατάσταση της αγάπης, ο σκοπός. Το έχουμε αναφέρει σε πάρα πολλά πράγματα, όπως είπαμε και στη Βουλή και στους ανθρώπους και σε ζευγάρια μεταξύ τους. Αν ο σκοπός είναι η αγάπη, αν ο σκοπός είναι η κατάσταση, δεν θα μας νοιάζει ποιος θα δώσει περισσότερα ή λιγότερα. Θα μας νοιάζει πάντοτε να εκτελείται ο σκοπός. Δεν μας νοιάζει αν ένας δίνει 1 και άλλος δίνει 9. Θα μας νοιάζει ποιος είναι ο σκοπός. Άρα λοιπόν να καταλάβουμε τι σημαίνει η αγάπη της καρδιάς. Πρέπει να έρθουμε όλοι να βιώνουμε την κατάσταση και όχι τον δρόμο πώς να φτάσουμε στην κατάσταση. Περισσότεροι άνθρωποι μαλώνουν γιατί μπαίνει μπροστά το διανοητικό, η αγάπη του νου, για το πώς πρέπει κάποιος να έρθει στην κατάσταση. Μόλις όμως κατεβούμε και εστιάσουμε στο κέντρο μας, στην αγάπη, θα λέγαμε, της καρδιάς, τότε θα δούμε ότι πιο πολύ θα μας νοιάζει η κατάσταση, ο σκοπός. Και το πραγματικό αυτό είναι η κατάσταση. Και όχι ο δρόμος που θα φτάσουμε σε μια κατάσταση. Άρα λοιπόν αποφασίστε, σκεφτείτε και ανακαθορίστε ποια αγάπη θέλετε από τις δύο. Εάν μπορείτε, φύγετε από τη διανοητική και ελάτε στο κέντρο σας. Φύγετε από την περιφέρεια των πακέτων της, θα λέγαμε, ανάλωσης και δοσήματος και παρσήματος όλων αυτών των πακέτων ενέργειας και μπείτε στις συχνότητες. Φυγείτε από την πρόσθεση και την αφαίρεση και ελάτε στις συχνότητες. Ελάτε στον ομοιοκραδασμό. Αφήστε λοιπόν το διανοητικό σας να ηρεμήσει ή να κάνει απλά τη δουλειά του με σκοπό πάντοτε η καρδιά μας να είναι ανοιχτή. Η καρδιά μας να έχει φτάσει εκεί που νιώθουμε όλοι ευχάριστα, ανεξαρτήτως τον τρόπο. Άρα λοιπόν, αν το μυαλό μας δεν ξεχνάει ότι ο σκοπός ο πραγματικός είναι η καρδιά μας, τότε γίνεται σύμμαχος. Όταν το μυαλό όμως αυτονομείται και ξεχνάει το κέντρο, τότε δυστυχώς η αγάπη που θα επιφέρει το μυαλό μπορεί να είναι σε τιμή ίση, όμως θα είναι άνηση σε ομοιοκραδασμό. Αυτά σχετικά με την αγάπη του νου και την αγάπη της καρδιάς, ειρήνη σε όλους.